σε δύο χώρους, στο χρήμα Χατζη Εμμανουήλ και στο Πλατάνη και είχε, θεωρούμε, επιτυχία. Για αυτή την εκδήλωση ήρθαν ο βουλευτής του νομού, ο Δημήτρης Ογάκης, και ο εκπρόσωπος, ο βουλευτής, ο Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το αγροτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τους δίνουμε το λόγο και από εκεί και πέρα προχωράμε σε ερωτήσεις και τέτοια πράγματα αν χρειαστεί. Γεια σας από μένα. Για να αφήσουμε μεγάλο χώρο και μεγάλο χρόνο στον Βαγγέλη Αποστόλου, τον οποίο καλωσορίζουμε στην ΚΟ, στη Δωδεκάνησο. Είναι η πρώτη φορά που είστε στην ΚΟ και μας είπε ότι είναι ενθουσιασμένος. Μάλλον θα τον έχετε και επισκέπτη πια, όχι πολιτικό μόνο, αλλά και τουριστικό. Θέλω να συμπληρώσω αυτά που είπε ο γραμματέας της οργάνωσης μελών ΣΥΡΙΖΑ, ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εμπλουτίσουμε αυτή την πολιτική παρέμβαση και τον πολιτικό προβληματισμό με εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τα θέματα υγείας, γιατί γίνεται μια παρέμβαση ριζική στα θέματα υγείας τώρα από την κυβέρνηση, και με το θέμα του τουρισμού που θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί θεωρείται ένα από τα κριτήρια, είναι ένα από τις υπηρεσίες και από τις δράσεις στην περιοχή μας, το οποίο είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη και για το μέλλον μας. Εγώ ήθελα να σταθώ λιγάκι, γιατί πέρα από τα σημερινά, δυστυχώς σήμερα στο Αιγαίο, στην περιοχή μας, θρηνούμε την απώλεια 9 ανθρώπινων ζώων, 12 μάλλον ανθρώπινων ζώων, 9 μικρών παιδιών ηλικίας από 1 έως 10 χρονών και 3 γυναικών οι οποίοι χάθηκαν μέσα στα νερά του Αιγαίου. Σε μια προσπάθεια αναζήτησης, όχι τύχης οικονομικής, αλλά δικαιώματος στη ζωή, γιατί αυτά τα παιδιά τα πήρε ο μπαμπάς και η μαμά τους για να τα οδηγήσουν σε έναν κόσμο όπου θα μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα από τη λέλαπα και την ώρα της καταστροφής, την οποία εμείς οι δυτικοί έχουμε οργανώσει και έχουμε μεθοδεύσει και έχουμε επιβάλει στα καθεστώτα, σε ειδικά καθεστώτα, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Αυτή η ιστορία δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Η αγανάκτηση του κόσμου είναι τεράστια. Δεν μπορούμε να θυσιάζουμε ανθρώπινες ζωές στο όνομα μιας πολιτικής στεγνής, απόλυτης και απάνθρωπης, η οποία έχει δημιουργήσει, έχει μετατρέψει το Αιγαίο σε ένα νεκροταφείο ανθρώπινων ζώων. Η λύση που δόθηκε να κλείσουμε τα σύνορα του Εύρου και να οδηγήσουμε όλο αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα μέσα στα νησιά μας ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να έχει συμβεί. Οι επιπτώσεις ήδη φαίνονται, αλλά θα τις δούμε και από εδώ και μετά, όταν και ο καιρός ανοίξει και τα πράγματα θα είναι περισσότερο εύκολο για αυτούς τους ανθρώπους να θέλουν να μετακινηθούν σε καλύτερες χώρες, σε πιο ευνοϊκές συνθήκες. Καταδικάζουμε κάθε πολιτική προσπάθεια, κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης, η οποία δεν οδηγεί σε ουσιαστική και ριζική επίλυση αυτού του προβλήματος. Και για εμάς ριζική επίλυση αυτού του προβλήματος είναι να σταματήσουν οι παρεμβάσεις στις χώρες των ανθρώπων, στα σπίτια τους, στην οικογένειά τους, στην πατρίδα τους. Αυτό σημαίνει να εγκαταλείψουμε τις λογικές του πολέμου, να εγκαταλείψουμε τις λογικές των εξοπλισμών, της πώλησης των εξοπλισμών και των χημικών όπλων, να σταματήσουμε ουσιαστικά να παζαρεύουμε, και το ζούμε και στην περιοχή μας, τις ανθρώπινες ζωές και να τις εξαργυρώνουμε με τις μίζες μέσα από εξοπλιστικά προγράμματα όπως έχει συμβεί στην περιοχή. Ο Βαγγέλης Αποστόλου θα μας αναπτύξει τις πολιτικές παρεμβάσεις, εμείς έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα πούμε. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ από την πλευρά μου γιατί ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Ιδιαίτερα για μας που το γνωρίζετε ότι τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα έτσι τα ιδιωτικά, είναι πάντα απέναντί μας. Εσείς τα μέσα ενημέρωσης επαρχίας πραγματικά αποτελούν για μας σημαντικότατη βοήθεια στην προσπάθεια που κάνουμε για να αναθρέψουμε την κατάσταση που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Έχουμε ήδη μπει στον έκτο χρόνο μιας πρωτοφανούς κρίσης, θα έλεγα έτσι πρωτόγνωρης στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας μας, στην οποία κρίση έχουμε από τη μια μεριά τα εισοδήματα του ελληνικού λαού να υφίσταται μια αφέμαξη που ξεπερνάει το 50%,
και παράλληλα βεβαίως να έχουμε μια κατάργηση εργασιακών σχέσεων, εργατικών δικαιωμάτων και γενικά θα έλεγα αυτά τα ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος που πραγματικά οδηγούν και πάλι το επαναλαμβάνω σε εξαθλίωση την ελληνική κοινωνία. Αυτό που αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή σε όλους ότι οι μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται και υλοποιούνται από την σημερινή δικοματική, προχθές τρικοματική συγκυβέρνηση δεν έφερε πλέον κανένα αποτέλεσμα. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι που έχει σχέση με το εισοδηματικό, το κοινωνικό τμήμα της πολιτικής ζωής του τόπου, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα θεσμικής πλέον λειτουργίας του πολιτεύματος στη χώρα μας. Ο τρόπος που πραγματικά λειτουργεί η Βουλή, την οποία μαζί με τον Δημήτρη υπηρετούμε, είναι, θα έλεγα, το ελάχιστο αντιδημοκρατικός. Και το λέω με αυτό γιατί φανταστείτε ότι τουλάχιστον από τα νομοθετικές πρωτοβουλίες που έρχονται, οι μισές είναι πρωτοβουλίες που έρχονται με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή κατεπίγουσες διαδικασίες για πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αντιδημοκρατική λειτουργία δεν μπορεί να ταιριάζει σε ένα αντίθεμα αντιπροσωπευτικό κοινοβουλευτικό. Όλες λοιπόν αυτές οι πολιτικές έχουν οδηγήσει τη χώρα μας πλέον σε μια απαξίωση οικονομικού, του κοινωνικού, του θεσμικού ρόλου τον οποίο υποχρεούται να παίζει η Ελληνική Βουλή, υποχρεούται να παίζει, να υπηρετεί η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν δεν απλά αντιτιθέμεθα σε αυτές τις πολιτικές, έχουμε από τη δική μας πλευρά καταθέσει συγκεκριμένη προγραμματική εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την κρίση και βεβαίως με ένα βασικό στόχο την ανασυγκρότηση της χώρας ούτως ώστε την ύφεση που βιώνουμε για έκτη χρονιά να σταματήσει και βεβαίως να μπούμε σε μια περίοδο ανάπτυξης. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια αυτά γίνονται και οι επαφές, οι συναντήσεις, οι εκδηλώσεις σαν αυτές που κάναμε χθες το βράδυ. Και δεν είναι μόνο έτσι το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα με τον οποίο ασχολούμαι εγώ, γενικότερα με τα παραγωγικά έτσι κομμάτια της οικονομικής ζωής της χώρας μας έχουμε προχωρήσει αρκετά και αυτό που μας βοηθάει είναι ότι αυτές οι επαφές και οι συζητήσεις που κάνουμε εμπλουτίζουν τις δικές μας προτάσεις και πιστεύουμε, έχουμε την πεποίθηση ότι είμαστε έτοιμοι την επομένη που θα αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας να μπούμε σε μια διαδικασία υλοποίησής τους. Ακούτε από εμάς και παραλαμβάνετε ιδιαίτερα από τον Πρόεδρό μας ότι αυτή η χρονιά θα είναι οπωσδήποτε χρονιά εκλογών. Είτε οι αυτοδιοικητικές εκλογές και οι ευρωεκλογές γίνουν μαζί με τις άλλες εκλογές, είτε αν δεν γίνουν θα υπάρξει ένα τέτοιο αποτέλεσμα από πλευράς των εκλογών αυτών που ουσιαστικά δεν θα επιτρέψουν στη σημερινή συγκυβέρνηση να προχωρήσει, να υλοποιήσει αυτά για τα οποία από ό,τι φαίνεται με τον ερχομό της Τρόικα αυτές τις ημέρες ετοιμάζονται για να προχωρήσουν σε ένα τέταρτο μνημόνιο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι μέχρι τέλος της χρονιάς θα έχουν γίνει εκλογές και θα αποφανθεί ο ελληνικός λαός και αν παρελπίδα δεν γίνουν, ξεκαθαρίζουμε από τώρα ότι την άνοιξη, το ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας θα είναι για μας το εργαλείο που πραγματικά θα αναγκάσουμε, δεν θα συμφωνήσουμε σε μια διαδικασία εκλογής Προέδρου από την υπάρχουσα πλειοψηφία, γιατί θέλουμε να γίνουν εκλογές, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο αυτή την ώρα και βεβαίως για μας εκφράζουμε την άποψη, την πεποίθηση ο καινούριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βγει όταν πλειοψηφία στην διακυβέρνηση στη Βουλή της χώρας θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες δυνάμεις της αριστεράς.